Άγιε Παράκλητε. Το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού, παρών και τα πάντα πληρώνω. Ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ευθέ και σκήνωσε την ειρήνη και καθάρισε εμάς από πάσης ηλίδος και σώσε τον αγαθέ τα ψυχά σας ημών. Αμήν. Το θέμα το σημερινό είναι πολύ, μα πάρα πολύ πνευματικό και χρειάζεται οι κεραίες μας, χρειάζεται οι κεραίες μας να έχουν μεγάλη τη δυνατότητα για να συλλάβουμε τα όσα δεν είναι δικά μου και θα ακούσουμε. Ο Βασίλης θα βάλει επιγραφή «Ον ουκ είναι άξιος ο κόσμος». Επαναλαμβάνω, «Ον ουκ είναι άξιος ο κόσμος». Απλά ερμηνεύουμε το χωρίο αυτό της Καινής Διαθήκης λέγοντας τα εξής, ότι όσα θα αναφέρουνε ο πολλής κόσμος που έχει απορρίψει το Χριστό δεν αξίζει να τα ακούσει. Είναι και από το Χριστό ρητή εντολή «Μη δότε τα Άγια της Κυσή, μη δε τους Μαργαρίτας εις τους χείρους, μην δίνετε τα Άγια στα σκυλιά». Ούτε τα μαργαριτάρια του ουρανού στους χείρους. Γιατί θα τα καταπατήσουν. Και τότε η ευθύνη θα ανήκει σε εμάς. Λοιπόν, για αυτά που δεν αξίζει ο κόσμος, για αυτά θα μιλήσουμε και εμείς. Καλώς το Ιωάννη. Με πάντοτε με το φως της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Επαναλαμβάνω και τους δύο που πήγαν τώρα, το θέμα είναι... Και ακόμα ένας. Ξεκίνησε γρήγορα. Δεν πειράζει για να μην επειδή κάνει κρύο. Θα το επαναλάβουμε και μετά. «Ον ουκ είναι άξιος ο κόσμος». Το δηλαδή, η αναφορά μας θα γίνει σε αυτά που ο κόσμος δεν είναι άξιος να τα ακούει. Γιατί απορρίπτει το πρόσωπο του Χριστού. Και ξεκινάω από ένα κομμάτι του προφήτου Ισαΐου, 45 κεφάλαιο, στίχο 2. Λέει λοιπόν ο Άγιος προφήτης Ισαΐας, «Εγώ θα προπορεύομαι και θα εξομαλύνω τα υψηλά βουνά». Νομίζω είμαι, αν δεν είμαι κατανοητός, το ερμηνεύω. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά και τα βουνά, τα υψηλά, θα τα ισοπεδώνω για να μπορείς να περνάς. Θα συντρίψω τις χάλκινες πόρτες και θα σπάσω τους σιδερογιές μοχλούς. Όσο μπορείτε κρατήστε στο μυαλό σας. Μιλάει για υψηλά βουνά, θα τα κάνει ίσα, ομαλά, για χάλκινες πόρτες θα τις συντρίψω
και θα σπάσω τους ιδρύγους μοχλούς και θα σου δώσω τους θησαυρούς που είναι καλά φυλαγμένοι σε απόκρυφους τόπους. Και θα σου δώσω τους θησαυρούς που είναι καλά φυλαγμένοι σε απόκρυφους τόπους. Από ό,τι ακούμε μιλάει για θησαυρούς, μιλάει... Καλησπέρα. Μιλάει για ισοπαίδωμα βουνών και μιλάει για σπάσιμο που θα κάνει σε χάλκινες πόρτες και σε σιδερόγιους μοχλούς. Και μέσα από αυτές τις πόρτες υπάρχουν, λέει, κρυμμένοι θησαυροί, απόκρυφοι, προσέξτε το καλά. Και συνεχίζει λοιπόν εδώ σχολιαστής ο Άγιος Κασσιανός. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Λόγος του Θεού θα προηγηθεί και σε μας, και θα συντρίψει τα βουνά, τους ισχυρούς που είναι κύριοι της γης μας. Πιο απλά, θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος στην παραβολή του Σφοραίος. Εξήλθε ο Σπύρον του Σπύρε. Βγήκε ο Γεωργός για να σπείρει στη γη. Αυτή είναι η γη που μιλάει εδώ και λέει θα συντρίψει τα όρη τους ισχυρούς που είναι κύριοι της γης μας. Τους ισχυρούς. Που είναι κύριοι της γης μας. Το έχουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν γη για καλλιέργεια, αλλά η γη είναι παραδομένη στους ισχυρούς της γης. Τώρα, λόγω αδυναμίας η δικής μας, σίγουρα ναι, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε, είμαστε αδύνατοι να τα βάλουμε με τους ισχυρούς, όπως λέγει ο προφήτης, μέσα και ο Άγιος Κασσιανός, με τους ισχυρούς της γης μας. Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί λέει, προσέξτε, θα συντρίψω, ποιος θα συντρίψει. Μιλάει για αυτόν που είναι καλά δεμένος και αμπαρωμένος μπροστά από πόρτες χάλκινες και από ανύψηλα βουνά, που να τα πηδήσει δεν μπορεί. Και πίσω από τα βουνά είναι η θησαυρή. Και λέει, εγώ θα εξομαλύνω. Εγώ, όχι εσύ. Δεν μπορείς εσύ, ο αδύνατος άνθρωπος, να εξομαλύνεις βουνά τεράστια. Εγώ ο Κύριος δηλαδή. Ναι, ο Κύριος μιλάει ξεκάθαρα. Πες το αυτό να το ακούσουν οι άνθρωποι μου, οι εκλεκτοί μου, οι εκλεκτοί της γης. Οι προσεκλημένοι μου. Εκεί αναφέρεται το θέμα όλο. Και λέγει λοιπόν ότι έχω να τους δώσω πίσω από αυτά, από τους ισχυρούς της γης, τα βουνά, τα πανύψηλα, θησαυρούς κρυμμένους. Ποια είναι τα πανύψηλα βουνά? Ποιες είναι οι χάλκινες πόρτες? Οι σιδερένιοι μοχλοί ποιοι είναι? Καθαρά, πολύ καθαρά λέγει ότι είναι τα πανίσχυρα πάθη που έχουμε μέσα και μας κυβερνάνε. Τα πανίσχυρα πάθη. Το λέω πανίσχυρα γιατί εμείς
όσο και να τα παλέψουμε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Είπα εμείς. Αλλά αν βάλουμε τον παράγοντα Κύριος, που τα λέει αυτά τα πράγματα, τότε η ισχυροί της γης, όπως του λέει εδώ μέσα, αδυνατούν εντελώς να κυβερνήσουν την ψυχή. Και να προσέξουμε γιατί διεκδικούν τα πάθη, αυτά που μας έχουν βάλει, πώς το λέμε, στάλογα εκείνο που βάζανε τα παλιά από εκεί εδώ. Καλλινάρι. Την κεφαλαριά. Αυτή την κεφαλαριά, ναι. Λοιπόν, μας έχουν βάλει, λέει, μπροστά το φήμωτρο αυτό, στο δες, και μας τραβάνε σαν να είναι κυρίαρχοι και τύραννοι. Κυρίαρχοι και τύραννοι. Τι άλλο θα κάνει αυτός που κάποιον εγμαλωτίζει? Δεν θα το τυραννίσει. Δεν θα το επιβάλλει με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο τη δική του κυριαρχία, τη δική του τυραννία. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι διεκδικούν μία τυραννική και βάβαρη τυραννική την κυριαρχία πάνω στο θνητό σώμα μας. Πάνω στο θνητό σώμα μας. Είμαι κατανοητός από όλους, παρακαλώ, αν είναι αυτά. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα βρισκόμαστε μπροστά στους τυράννους μας, αδυνατούμε να υψώσουμε το αναστημά μας στα πάθη εκείνα που είναι σαν βουνά πανύψηλα και λέει εγώ θα ισοπεδώσω τα βουνά εκείνα. Αλλά άκουσέ με, υπάκουσέ με, μη με απορρίπτεις, γιατί θα σου γίνει η ζωή, ο βίος αβίωτος, θα σου γίνει κόλαση η ζωή και θα έχεις διαστρέψει μια πραγματικότητα που ήταν πριν για σένα παράδεισος σε κόλαση. Και η κόλαση ήταν παράδεισος. Έτσι αυτά κάνουν τα τυραννικά πάθη στον άνθρωπο επάνω. Πώς βγαίνει ο άλλος και ονομάζει φυσική ζωή την ομοφιλοφιλία? Πώς έχει επιβληθεί ο τύραννος και λέει, ξέρεις, αυτός είναι φυσικός τρόπος ζωής. Διεκδίκησε λοιπόν και εσύ τα δικαιώματά σου μέσα σε αυτή την κοινωνία τη βρώμικη που την τραβάει από τα μούτρα ο διάβολος. Τυραννική είναι λοιπόν η ζωή, πέρα για πέρα, πέρα για πέρα. Τα πάθη, πρέπει να το γνωρίζουμε και το πράγμα, τα πάθη, οι αδυναμίες μας που τις λέμε, είμαι άνθρωπος, είμαι αδύνατος, μα σίγουρα το είπαμε, είσαι αδύνατος και ότι δεν μπορείς το λέμε, χωρίς εμού δύναστε πίνουν δεν, το λέει και ο Κύριος ο ίδιος, και ότι δεν μπορείς μόνος, το καταλαβαίνουμε, γιατί είμαστε και εμείς με τα ίδια υλικά φτιαγμένοι. Ήδη βράζουμε στην καζάνι. Αλλά το από εκεί και πέρα, το δεν μπορώ άστα στον Κύριο, κάλεσέ τον να κάνει εκείνος αυτό που θέλει να κάνει. Χωρίς εσύ να υδρώσει και τόσο πολύ. Χωρίς να υδρώσει και τόσο πολύ. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό, και λέει ο Άγιος Κασιανός, θα μας οδηγήσει σε αυτό, για να αρχίσουμε το πνευματικό βάδισμα και το πέταγμα από τα πάθη, θα μας οδηγήσει σε αυτό η γνώση. Προσέξτε, δεν μιλάει για γνώση πόση απόσταση από το διάστημα, τι ο γιατρός γνωρίζει για να κάνει καλά έναν ασθενή, τι ο ΑΒ τεχνίτης για να φτιάξει ένα έργο πολιτισμικό. Δεν μιλάει για αυτή τη γνώση. Αυτή τη γνώση την έχει ο πολλής κόσμος. Μιλάει για αυτή που ο νου κοινάξει ο κόσμος.
για αυτή που δεν μπορεί, ο κόσμος δεν θέλει να την κάνει κτήμα του και δεν αξίζει αυτό τι θέλει. Λοιπόν, λέει με τη γνώση του Λόγου του Θεού ανοίγουμε, λέει, την πόρτα που είναι σιδερένια πελώρια, πέροπεδε πελώρια, ανοίγουμε, λέει, την πόρτα, έστω λέει εδώ, λέει πληθυντικό άρδημο, τις πόρτες. Ποιες πόρτες? Της αγνίας. Από τη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια σου, αν είσαι τυφλός, θα πεις, πω, τι ομορφιά είναι αυτή που βλέπω γύρω μου, θα θαυμάσεις. Και θα πεις, τι είχα χάσει, τι δεν έβλεπα τόσο καιρό. Και από τη στιγμή που θα γνωρίσεις, θα λάβεις γνώση του νόμου του Θεού, και έχουμε να φέρουμε πολλά επάνω σε αυτό, θα ανοίξεις τις πόρτες της αγνίας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η ορατότητα. Θα ισοπεδωθεί το βουνό, θα δεις πάρα πέρα από το βουνό. Έτσι έχει τη δύναμη ο Κύριος να κάνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, με λέγει ο ψαλμοδός ο Δαβίδ ότι Κύριε, ο νόμος σου είναι φως που περπατάω μέσα στα σκοτάδια της ζωής, στα μονοπάτια κυρίως που έχω σκοτάδι για να βλέπω. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή έχει ένα πνευματικό σκοτάδι για τον πολύ κόσμο. Όμως με τον νόμο σου βλέπω, λέει Κύριε, με αυτόν τον τρόπο. Λέει λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος το εξής, ότι ο Κύριος, την ερμηνεία θα δεις, σας την πω μετά ή θα την πω κατευθείαν, ο Κύριος με το φωτισμό του θα μας αποκαλύψει πράγματα που τώρα είναι κρυμμένα. Με το δικό του φωτισμό θα μας αποκαλύψει πράγματα που τώρα είναι κρυμμένα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και βέβαια ήταν ο πρώτος διώκτης των χριστιανισμών, των χριστιανών, και σίγουρα έχει Κύριος ο λόγος του, γιατί του αποκάλυψε πρώτα το ίδιο. Ο Κύριος όταν είχε αναλυθεί στους ουρανούς τον κάλεσε και του έδειξε τα μυστήρια της Θείας Γνώσεως. Αυτά για τα οποία μιλάει και εδώ, πράγματα που τώρα είναι και κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τις εσωτερικές επιθυμίες των καρδιών μας. Και θα φανερώσει τις εσωτερικές επιθυμίες των καρδιών μας. Σημειώνω λοιπόν, υποσημειώνω και πάλι, η πόρτα της άγνοιας, να το πω απλά να με συγχωρέσετε, της πνευματικής τραυμάρας ανοίγει με τη Θεία Γνώση. Αλλιώς δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει με τίποτα. Γιατί η γη που μας έχει δώσει ο Κύριος είναι παραδομένη στους ισχυρούς της γης. Και οι ισχυροί της γης είναι αυτοί που εξουσιάζουν πάνω κάτω και τα υποχθόνια. Και τα υποχθόνια. Επιτρέπετε να πω κάτι, Κύριε Καθηγητά, πάνω σε αυτό. Να πω κάτι πάνω σε αυτό και συνεχίζει. Ναι, πες το. Διάβαζα χτες στο... Όχι πολλή ώρα, γιατί έχω θέμα... Όχι, εν συντομία. Γιατί δεν θα προλάβεις τον λακωνικά. Θα ακούσουν και οι αδελφοί. Στον Ορθόδοξο Τύπο, ότι μία επιτροπή του ΟΗΕ, αποτελουμένη από πολλούς Ελληνοαμερικανούς, λέει, ανέλαβε να λύσει το Κυπριακό. Αν δεν είναι θέλημα Θεού, δεν λύνεται Κυπριακό από κανένα. Λοιπόν, αυτό ωραία. Πιστεύω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Δαβίδ, που ήταν και βασιλιάς, κατά έναν τρόπο κυβερνούσε το λαό του Ισραήλ, λέει, ζητούσε πάντα το Θεό Φωτισμό όταν φωτίστηκε και μετά από τον Κύριο, και έλεγε και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, και ηγεμονικό σημαίνει διοικητικό,
να αδικεί το λαό. Για, τότε γιατί το λέμε εμείς στην Εκκλησία? Γιατί και εμείς έχουμε να διοικήσουμε τον εαυτό μας. Δώσε μου ηγεμονικό πνεύμα να κυβερνάω τον εαυτό μου σήμερα το θέλημά σου. Αλλιώς πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει λοιπόν? Λέγει λοιπόν ο Δαβίδ, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Εδώ αυτή η εικόνα είναι παρμένη σε περίοδο εγμαλωσίας. Τους είχαν εγμαλωτήσει και τους είχαν πατήσει από πάνω. Επεβίβασας, έβαλες πάνω τα κεφάλια μας ανθρώπους και μας κυβερνάνε και είμαστε σκλάβοι. Είναι εικόνα παρμένη από εγμαλωσία. Και συνεχίζει. Η εγμαλωσία που περάσαμε όλα τα χρόνια ήτανε νερό και φωτιά. Έτσι ονομάζεται την Αγία Γραφή. Η δοκιμασία η μεγάλη. Όταν περνάει από μεγάλη δοκιμασία, λέει ο Άγιος, Κύριε, διήλθον, πέρασα, διαπυρός και ύδατος, μέσα από φωτιά και νερό. Και εξήγαγες με και με έβγαλες σε αναψυχή. Σε αναψυχή. Σε αναψυχή. Αναψυχή σημαίνει σε χαλήνη και χαρά. Εδώ λοιπόν, γιατί χρησιμοποιεί ο Άγιος Δαβίδ αυτή την πραγματικότητα που είχε περάσει στη ζωή του και όλος ο λαός του, και γιατί οι πατέρες με ποιο τρόπο τη χρησιμοποιούν, και λέει, παραχώρησες Κύριε λόγω της δικής μας επιθυμίας, των δικών μας επιθυμιών, παραχώρησες να έρθουν πάνω από το κεφάλι μας, πάνω από το κεφάλι μας άνθρωποι, και το ερμηνεύουν οι πατέρες, τύρανοι, τυραννικά πάθη. Για το οποίο λέμε τύρανοι, τυραννικά πάθη. Και αφού καταλάβαμε την σκληρή τυραννία που ασκούν τα τυραννικά πάθη επάνω μας, βοήσαμε στον ουρανό, φωνάξαμε και μας άκουσες και μας απάλλαξες από εκείνον. Λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αν δεν απατώμε, ότι πάρτε ένα άνθρωπο που έχει φθόνο μέσα του και ζηλεύει. Αυτού ζηλεύει, δεν ζηλεύει μόνο έναν άνθρωπο, κάθε άνθρωπο που έχει κάποιο καλό επάνω του. Όποιος άνθρωπος έχει κάτι καλό επάνω του, ομορφιά έχει, τον κεντάει. Χρήματα έχει, τον κεντάει. Παιδιά που σπουδάζουν και είναι, παίρνουν τα γράμματα, τον κεντάει. Ό,τι επαναλαμβάνω αγαθό υπάρχει στη γη και το έχουν οι άλλοι, αυτό το αγαθό με, σαν βέλος του περνάει στην ψυχή μέσα και το κεντάει. Είναι πάθος τυραννικό. Αφού αυτό είναι βλάπτη. Εγώ που με βλέπει και υποφέρει εσωτερικά αυτός, δεν αισθάνομαι τίποτα. Γιατί εγώ έχω τα παιδιά μου καλά, γιατί πορεύομαι μέσα σε μια γαλήνια, θα λέγαμε ζωή κλπ. Αυτά εγώ τα ζω, ο άλλος δεν τα ζει, αυτά υποφέρει που τα βλέπει σε μένα. Αυτά είναι τα τυραννικά πάθη που επιτρέπει ο άνθρωπος και πάνω από το κεφάλι του τον τυρανάνε. Και τον τυρανάνε. Λοιπόν, πώς όμως, επαναλαμβάνω, Κύριε, μας εξήγαγες, μας έβγαλες από αυτή τη τυραννία, να φωνάξω και να πω και του Αποστόλου Παύλου τη βοή που τη γράφει η Καινή Διαθήκη. Τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, το εξηγώ. Ο Αποστόλος Παύλος ζούσε υπαρξιακά, όχι θεωρητικά όπως εμείς. Εμείς τώρα θεωρητικά πάμε το μυαλό να συλλάβουμε τις έννοιες. Οι Άγιοι ζούσαν βιωματικά αυτά που έλεγαν. Και λέει, ποιος μπορεί, τις μερίσετε, ποιος μπορεί να με λυτρώσει, ρίσετε, να με απομακρύνει.
από το σώμα του θανάτου τούτου. Ένιωθε ότι ήταν δεμένος. Να πω την εικόνα, την παλιά εποχή οι ληστές όταν πιάνανε δύο ανθρώπους, τους σκοτώνανε τον έναν, τον ληστεύανε και το δεύτερο που πιάνανε τον δένανε με το σκοτωμένο, στόμα με στόμα, με το σκοτωμένο. Να πεθάνει σφιχτά δεμένος με το σκοτωμένο. Εκείνος ο σφιχτά δεμένος με το σκοτωμένο που εισέπρατε με την μυρωδιά όλη τη δυσοσμία μέχρι να πεθάνει, φανταζόμαστε τι φρίκη περνούσε. Αυτή τη φρίκη λοιπόν, πάνω σε αυτή τη φρίκη που ζούσε ο άνθρωπος ο δεμένος, αχ να βρεθεί κάποιος να με λύσει, να απαλλαγώ από εκείνη τη φοβερή κατάσταση. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος ένιωθε αυτό το σκηνικό για τον εαυτό του. Όταν αισθανόταν ότι ήταν δεμένος με τις αμαρτίες. Γι' αυτό φώναζε, είμαι ο πρώτος αμαρτωλός. Και αυτό έλεγε, γι' αυτό και λέει, ποιος θα με απαλλάξει από τα πάθη, από τα ψηλά βουνά, που λέει εδώ ο προδής Ισαΐας, από τις πόρτες της σιδερένιας που δεν σπάσει να μπει μέσα, να περάσει μέσα να με λυτρώσει. Και φωνάζει, της έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δόξες ο Θεός, ο Κύριος. Λοιπόν, όμως υπάρχει ο τρόπος, και το λέει ο Κύριος ο ίδιος, για να περάσει μέσα μας. Υπάρχει ο τρόπος για να περάσει μέσα μας, για να μας δώσει τη γνώση που σκοτώνει την άγνοια και φωνάζει «Βοήθεια, σώστε με!». Άμα δεν καταλαβαίνεις ποιος εχθρός είναι εκείνος που σε πολεμάει, που έρχεται να σε σκλαβώσει, θα ζητήσεις βοήθεια, είναι δυνατόν. Θα πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός, τι δυνατότητες έχει να τον πολεμήσεις. Και εδώ λοιπόν λέει ο Κύριος, μόνον όταν με γνωρίσετε, και εγώ είμαι έτοιμος να με γνωρίσετε, και σας λέω τον τρόπο, μελετάτε τα σγραφάς. Πρώτο λοιπόν, πρώτος τρόπος για να εξαχθούμε, για να βγούμε από εκείνη την κόλαση των παθών, των τυραννικών παθών, είναι η μελέτη της γραφής. Και αυτό και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ασφάλεια προς το μη αμαρτάνιν ή των γραφών ανάγνωσης. Για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αμαρτήσεις ή θα αμαρτήσεις λίγο κατά έναν τρόπο, είναι το να μελετάς τη γραφή. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν αυτοί που έχουν βιώσει και βιώνουν τη γραφή, που λέγονται πνευματικοί πατέρες εν ζωή. Λέει κάποιος, πάω στον πατέρα, πώς λένε εδώ πάνω στο Σιμώνα Πατρά, Μύρωνα. Αυτοί είναι αγιασμένοι άνθρωποι. Θα πας εκεί και θα πάρεις, δεν θα φύγεις. Μετά τη γραφή είναι αυτοί που έχουν ζήσει μια ζωή ολόκληρη την Αγία Γραφή. Και την έχουν ζήσει εσωτερικά, βιωματικά, με κόπο, με υδρότα, με αίμα, με πόνο, με αγρυπνίες. Αλλιώς πώς. Εκεί θα πάρεις την εμπειρία. Δεν την πάρεις από αλλού. Και το ανέφερα προηγουμένως. Και τρίτον, από εκείνους που είναι δεμένοι από τα πάθη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το τσιγκούνι, το φιλάριο, να μην θέλει να βγει το χέρι από την τσέπη. Ή θα δεις άλλον, ποιο να πούμε τώρα, που δεν θέλει να βγει από τον πόρνο, να μην αφήγει την πορνεία. Σου λέει, άσε, αυτό είναι η ζωή. Βρε, εγώ αμάθη, έλεγε και ο πατήρ Εφραίμ μια φορά, ο πατήρ Εφραίμ ήταν που είχα πάει με ένα. Έτυχε να πάμε ένα δεσπότη εκεί πέρα που συναντηθήκαμε, τον Κατουνακιώτη τον έφερε. Και λέει: είχε έρθει ένας από εδώ, από το κελί μου και του είπε να μην πάρει γυναίκες. Και πέρασε μια φορά από πάνω και μου φώνασε: παππούλη, θα ξαναπάω με γυναίκες. Η γραφή φωνάζει ότι η πορνεία ίσον κόλασης. Το φωνάζει πολύ ξεκάθαρα. Και αυτοί που βιώνουν τη γραφή, ξέρουν πόσο είναι το μέγεθος του αμαρτήματος αυτού. Θα επαναλάβω κι άλλη μια φορά, γιατί το βρήκα και στο βιβλίο που ασχολήθηκα μερικές μέρες και από τι θα έχω γράψει. Θα επαναλάβω ότι υπάρχει μέθοδος συγκεκριμένη που κάθε μαθητής, είτε μαθητής του κόσμου τούτου,
χωρίς να μάθει γράμματα, ή θέλει να μάθει τέχνη, είτε μαθητής στην πνευματική ζωή, έχει ανάγκη να πάει στον δάσκαλο, να του μάθει τον τρόπο. Έχει ανάγκη να πάει. Δεν πας στον δάσκαλο, δεν θα μάθεις ποτέ. Ποιος είναι αυτοδίδακτος? Μόνο οι Άγιοι Απόστολοι. Και όποιος έχει όρεξη να αγωνιστεί στη ζωή αυτό εδώ πέρα, και αυτός μπορεί να γίνει αυτοδίδακτος. Αλλά έλα όμως, που όλοι μας έχουμε ανάγκη και διδασκάλων, έχουμε ανάγκη και διδασκάλων. Έχω εδώ ένα κομματάκι του Αποστόλου Παύλου που το τονίζει καθαρά. Δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε, λέει, δάσκαλος. Οποιοδήποτε μπορεί να είναι. Κινδυνεύεις. Και να χάσεις το ίσο. Να πες στην πλάνη. Και λέει, εμείς είμαστε πολλοί και αποτελούμε την Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί χριστιανοί, όσοι κι αν είναι, αποτελούν την Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία ένα σώμα. Είναι ένα σώμα. Και αυτό το σώμα ονομάζεται, έχει κεφαλή το Χριστό, ονομάζεται σώμα Χριστού. Σώμα Χριστού. Και ο καθένας μας, λέει, σε αυτό το σώμα είμαστε μέλη, όπως αυτό το σώμα, το χέρι είναι μέλος του σώματος, το άλλο χέρι πάλι μέλος, το πόδι μέλος του σώματος, το κεφάλι μέλος του σώματος κλπ. Έτσι και στην Εκκλησία, που είναι ένα σώμα, ο καθένας μας είναι από ένα μέλος. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν είμαι μέλος, άμα είναι πιστό μέλος της Εκκλησίας. Είναι μέλος της Εκκλησίας, που η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και ο καθένας, λέει, και ο καθένας έχει χαρίσματα. Χαρίσματα. Κατά τη χάρη τη δοθήσα ημίν. Σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε εμάς, διάφορα χαρίσματα. Διάφορα. Ένα σώμα Εκκλησία, εμείς είμαστε τα μέλη, ο Κύριος έχει δώσει, λέει, χαρίσματα στα μέλη, διάφορα. Και τονίζει εδώ πέρα και λέει, τα χαρίσματα δίνονται κατά αναλογίαν της πίστεως. Κατά αναλογίαν της πίστεως. Δηλαδή, έχεις ένα γραμμάριο πίστη. Για ένα γραμμάριο θα πας. Δύο γραμμάρια για δύο γραμμάρια. Τρία γραμμάρια, τρία γραμμάρια. 1000 γραμμάρια ένα κιλό θα πάρεις τόση. Μιλάω παραβολικά σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, για να καταλάβουμε ότι όση πίστη διαθέτεις, τόσα και χαρίσματα θα πάρεις. Δεν διαθέτεις πίστη, και ο Κύριος το έχει παράπονο αυτό. Το έχει παράπονο. Παράπονο, λέει. Μεγάλο παράπονο. Γιατί το εκφράζει μέσα στη γραφή τόσο ζωντανά το θέμα της πίστεως. Άρα, εάν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, ευρύσει πίστη επί της γης. Καταλάβατε? Αν έρθει, και το λέει ο ίδιος, θα βρει πίστη στη γη. Τώρα μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε, αν το ερώτημα αυτό το κάνει ο Χριστός, γιατί βλέπει σαν Θεός που φτιάξε ο άνθρωπος στους αιώνας των αιώνων, ότι με δυσκολία θα βρει πίστη, πρέπει εμείς να πούμε, Κύριε, βοήθη ημίν τη απιστία. Βοήθησέ μας, γιατί δεν διαθέτουμε αυτό που ζητάς από εμάς. Το λέει η Γραφή και αυτό που είπα τώρα. Δεν το έχουμε. Λοιπόν, χαρίσματα λοιπόν δίνει σύμφωνα με την αναλογία της πίστεως που διαθέτει ο καθένας. Και αναφέρει τώρα, άλλος έχει το χάρισμα για να υπηρετεί κάποιον άλλον. Άλλος έχει το χάρισμα να διδάσκει. Δεν είναι σε όλους το χάρισμα της Γαλλίας. Άλλος να παρηγορεί. Να πηγαίνει σε σπίτια ασθενών, να παρηγορεί θλιμμένων και να τους παρηγορεί. Είναι χάρισμα γι' αυτό. Αλλά και να το χρησιμοποιήσει. Άλλος έχει το χάρισμα να απλώνει το χέρι του και το λέει ο μεταδιδούς εν απλότητη, εκείνος που δίνει με πολύ αγαθή καρδιά, χωρίς να σκέπτεται να έχει
κάποιο αποτέλεσμα αυτό που δίνει, θα πληρωθώ. Αυτός για απλή καρδιά που λέει, δίνω και δεν περιμένω. Θεέ μου, το κάνω για την αγάπη σου. Όχι για να πληρωθώ. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ λίγοι. Ναι, αλλά κύριε Αδάμ, έχω μια ένσταση. Αυτό λέει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός του μας δεν είπε ότι η ελεημοσύνη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και αυτό το λέμε τώρα. Ναι, το είπε. Εγώ τι είπα, κάτι άλλο είπα. Ναι. Δεν είπα κάτι άλλο. Να δείτε το χωρίς υπολογισμό. Μπράβο. Μπράβο, τότε θα πιάσει όλες τις αμαρτίες της λύσης. Ναι. Λέει με απλότητα, χωρίς προϋπολογισμό, να το πω έτσι, να υπολογίσεις. Τα βυθά. Ναι, να μην, ναι. Και εγώ να μην καταλαβαίνω. Τα βυθά. Λοιπόν, προχωράω τώρα. Δηλαδή με απλότητα και απλόχερα. Συγγνώμη ναι. Για τη διακοπή. Ναι. Λοιπόν, και παρακάτω λέει, ο ελεών, αυτό που λες εσύ, εκείνος που ελεεί, να ελεεί με ηλαρότητα, με πραότητα, με γαλήνη, με ηρεμία, με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό το διάβασα για να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι δεν, μας λέει λοιπόν η Γραφή, μάθετε, λάβετε γνώση, ότι δεν θα πας να πηδήσεις στο ψηλό βουνό, μπαμ και κάτω, να συγκεντρώσεις όλα τα χαρίσματα στον εαυτό σου, αφού τα έχει μοιράσει τα χαρίσματα. Θα ζητήσεις τόσο ή αυτό που καταλαβαίνεις ότι σου έχει δώσει, να το μεγαλώσεις με τη δική του βοήθεια. Λοιπόν, στην πνευματική ζωή σίγουρα υπάρχει αγώνας. Σίγουρα υπάρχει αγώνας στην πνευματική ζωή. Αγώνας με οδηγό τη γνώση για κάθαρση. Να καθαρίσουμε τα μέσα μας, να μάθουμε ποια είναι τα μέσα μας και με τη γνώση του Θεού και να τα καθαρίσουμε. Αυτός λοιπόν, αυτή η ζωή πνευματική, αυτός ο αγώνας έχει δύο τρόπους για να πραγματοποιηθεί. Ο ένας είναι πρακτικός και ο άλλος είναι θεωρητικός. Και ο ένας και ο άλλος και ο πρακτικός και ο θεωρητικός είναι αναγκαίοι. Δεν μπορεί δηλαδή να ανοίξω τα μάτια μου, δεν διαβάσω Γραφή. Δεν μπορεί να ελεήσω αν δεν γνωρίζω ότι θα ελεήσω. Και ελεώ γιατί θα μου οδηγήσει τότε στη γνώση της Γραφής. Τότε στη γνώση της Γραφής. Θα πω ένα παράδειγμα. Μου έλεγε ένας γέροντας ότι ο πνευματικός του, ίσως το έχετε ακούσει και άλλη φορά, ήτανε βαθύτατα ελεήμων. Τόσο που εμείς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Τι έκανε λοιπόν, όλη την ημέρα ελεούσε και εξομολογούσε ορισμένες ώρες. Κάποια στιγμή της ημέρας μπήκε στο εξομολογητήριό του και είχε απέναντί του τον εσταυρωμένο. Ετοιμάστηκε να εξομολογήσει, ψάχνει τη τσέπη του, βρίσκει μόνο 50 δραχμές τότε που ήταν οι δραχμές. Και με ένα παράπονο που πλήγωνε ανθρώπινη καρδιά, λέει στον εσταυρωμένο, «Κύριε, τώρα εγώ, αν μου έρθει ένας να δώσω ελεημοσύνη, ένας πάσχων, δεν έχω να του δώσω». Δεν πρόλαβε να τελειώσει και χτυπάει η πόρτα. Ένας πιτσιρικάς τρέχοντας του λέει, «Γέροντα, ένα φάκελο δώσε ένας κύριος βιαστικός». Του δίνει το φάκελο. Δεν πρόλαβε να ανοίξει, χτυπάει η πόρτα. Λέει κάποιος σίγουρα που, γιατί ήταν οξυδερκέστατος ο γέροντας αυτός, μπορώ να πω ένα από τα μυαλά που γίνονται κάθε χίλια χρόνια, με μνήμη που δεν πιάνεται με τίποτα, του λέει, «Γέροντα, έχω ανάγκη, σώστε με από 30.000. Στάσου παιδί μου, κάποιος μου φέρει ένα φάκελο. Ανοίγει 30.000. Πάρτισε. Το μυστήριο αυτό το ζούνε μόνο οι ελεήμονες. Πατή Πορφύριος. Μόνο οι ελεήμονες. Όχι μόνο Πατή Πορφύριος.
αυτό. Και σήμερα, και σήμερα έχω άνθρωπο που το λέει, το έχω ξαναπεί. Και σήμερα γνωρίζω άνθρωπο που δίνει όλη την ημέρα. Αν υπάρχουν πολλοί. Δεν θα μετράμε με τον εαυτό μας. Αυτός είναι. Έφερα ένα παράδειγμα. Αυτός είναι βουνό, πατήρ Πορφύριος, ψηλό, και εγώ είμαι ούτε στους πρόποδες δεν είμαι. Κύριε καθηγητά, και το φανερό γιατί λέει όλη την ημέρα. Και το φανερό γι' αυτό, αυτό πρέπει να είναι κρυφό. Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω γιατί δεν είμαι εγώ αυτός που το είπε. Κύριος είδε. Λοιπόν, και ναι, είπα ότι η ζωή που ζει ο πραγματικά αγαπών τον Κύριο είναι ένα μυστήριο που εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Όπως μυστήριο είναι και ο λόγος του Θεού. Που εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Τι πρέπει να γίνει, πρέπει να λάβω την γνώση του νόμου του Θεού, να κάνω ένα βήμα έστω και ανεμικό, έστω και ανεμικό. Θα το παραπλασιάσει σίγουρα ο Κύριος. Ένα του είπε, σου δώσα ένα βήμα να κάνεις, να μην κουραλώσω να το βάλεις στις τραπεζίτες λέει. Και θα το έκανες το τάλατο αυτό, πολύ θα μου λέει, πάρε κύριε πάρα πάνω θα μου λέει, χωρίς να κουραστείς. Να μην το θάψεις μόνο. Να μην το θάψεις. Λοιπόν, η παλιά εποχή, για να δούνε οι Άγιοι και σήμερα όχι η παλιά εποχή, στο Άγιον Όρος, για να δούνε τη γη αυτή που λέει μέσα από τη Ισαΐας, τη γη αυτή που είναι παραδομένη στους ισχυρούς της γης, που είπα αναφέρει προηγουμένως, για να δούνε αυτούς τους ισχυρούς της καρδιάς που δεν είναι ο Κύριος, λέει κατέφευγαν στην έρημο. Στην έρημο. Παραδείγματος χάρη, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισσαίος ζούσανε στο όρος Κάρμιλον. Και εκεί, με την προσευχή, με τον αγώνα, με την ακρίβεια, κάνανε την κάθαρση. Καθαρίζανε τον εαυτό τους από αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα. Γνώριζαν, βλέπανε πόσο ζωντανό είναι το πάθη στο πρόσωπο ενός δαίμονα. Που εμείς λέμε, άστο. Ο πατήρ Παΐσιος γράφει στο βιβλίο του μέσα. Όσο το διαβάσουμε, τον πολεμούσαν λογισμοί βλάστημοι. Πάλευε κάποια στιγμή στην εκκλησία που ήταν, είδε τον δαίμονα εκείνο, δεν θυμάμαι με τι μορφή ζώο τον είδε, και προσευχήθηκε ο Παΐσιος και χάθηκε. Και του λέει μετά, το πιστεύει γεροντά του Παΐσιος και λέει, αυτός ήταν που σου βάζει λογισμούς, δεν θα ξανάξει λογισμούς. Βλέπανε ζωντανά, υπαρξιακά, τι εστί πάθος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι τα παλιά τα χρόνια γινόταν με τον αναχωρητισμό. Φεύγανε στην έρημο. Και αυτά τα που σας αναφέρω, από αναχωρητές τα έχω πάρει. Όχι από κάποιον άλλον. Λοιπόν, στην έρημο λοιπόν, και εκεί απολάμβαναν με τη σιωπή, αυτό που είναι ψηλά μέσα εδώ, αφού φεύγανε τα πάθη προηγουμένως. Γιατί δεν χωράει ουρανός και πάθη μαζί, δεν χωράνε αυτά τα πράγματα μαζί. Και είχανε αυτοί οι πατέρες, όλοι μέχρι και σήμερα, βαθύτατη κοινωνία, σφίξιμο επικοινωνία, το πω έτσι, σχέσεων μεταξύ τους και με τον Θεό. Μεταξύ τους και με τον Θεό. Πόσο ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε και το βλέπανε οι ασθενείς και έβλεπε τι είχε ο άνθρωπος και του έλεγε παιδί μου, το χτύπαγε χωρίς να δώσει και αφορμή βέβαια, άντε στο καλό και πρόσεχε και πάρει και τα φάρμακα και γίνονται καλά αμέσως. Όλοι Άγιοι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για τους παρόντες Αγίους. Δεν είπα εγώ ότι είναι εξαίρεση ο Παΐσιος, υπάρχουν Άγιοι μέχρι και σήμερα, σε όλα στον αιώνα. Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω από τον Άγιο Κασιανό έχω να αναφέρω τα εξής, ότι οι τρόποι που φτάνει κανείς στην αυτογνωσία και στη θεογνωσία, γιατί έτσι γνωρίζει ο Θεός, είναι, ας πάρουμε παράδειγμα την φιλοξενία, ο Αβραάμ κάθε μέρα έβγαινε έξω και περίμενε να πάνε επισκέπτες φιλοξενήσει.
Και ανάμεσα σε αυτούς φιλοξένησε και την Αγία Τριάδα. Τρεις αγγέλους. Τρόπος φιλοξενίας για να γνωρίσει το Θεό. Οι άγγελοι είχαν λάβει ανθρωπίνη μορφή, κύριε Αδάμ. Τι λέει η παλαιά. Λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι. Πώς τους... Άκουσε να δεις κάτι. Είπα, να το προσέξουμε το άγγελο, το πώς, πάντως είδε αγγέλους λέει η Αγία Γραφή, το πώς ανήκει στο Θεό και στο Μωυσή, που τους είδε. Το πώς ανήκει εκεί, το μυστήριο, αυτό είναι ένα μυστήριο. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί, και δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω φτάσει εκεί πέρα, ούτε θα φτάσω εκεί στο σημείο εκείνο. Γιατί μου λείπει φιλοξενία. Πόσο Άγιος ήταν ο Αβραάμ, Βεβαίως Άγιος ήταν. Αφού έσφαξε το παιδί του, πήγε να σφάξει το παιδί του, στην ουσία το έσφαξε το παιδί του. Στην ουσία το έσφαξε για την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, άλλοι έχουν το χάρισμα να περιθάλπουν ασθενείς. Έχω βρεθεί σε άρρωστο, είναι χρόνια αρκετά τώρα, τάβλα στο κρεβάτι από την παραλυσία, να πηγαίνουν όχι απλοϊκοί άνθρωποι, ας το πω, απλοϊκοί ήταν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά γιατρίνες από έξω, ξέρανε ότι ο τάδε ο βασίλειος Λέπουρας είναι άρρωστος, θα πάμε να το δούμε στο νοσοκομείο, να το κάνουμε παρέα όλη την ημέρα και να το προσέχουμε. Αυτή ήτανε στην περίθαλψη των ασθενών. Τρόπος γνωριμίας με τον Θεό. Γιατί, τι είπε χτες, ασθενείς ήμιν και επισκέψαστε με. Όταν πας συναντάς τον Κύριο, δεν συναντάς τον άρρωστο. Τον Κύριο συναντάς. Με αυτή την πρώτη υπόθεση πας. Πας γιατί, αφού το λέει ο Κύριος, θα πάω, γιατί έτσι πρέπει να κάνω και έτσι θα βιώσω αυτό που ο Κύριος ασθενήσει μου και επισκέψαστε με. Αλλιώς πώς, με τη γνώση δεν γίνεται, η γνώση δεν προσφέρει τίποτα. Αλλά μείνει μόνη της, Επίσης λέει εδώ, υπηρεσία σε γυροκομεία, ανακούφιση δυστυχισμένων, τρόποι, και επαναλαμβάνω, όλους μαζί τους τρόπους δεν τους κάνει κανείς, να είμαστε, να μπορούμε να σταθούμε σε αυτά που πρέπει. Ένα τρόπο που μας ανήκει, θα κάνουμε επιλογή και θα την εφαρμόσουμε. Λίγο, λίγο, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τάλαντο παρουσιασμένο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι διαλέγουμε καθένας μας ένα και μόνο τρόπο. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να φτάσουμε στη γνώση ποτέ. Μπορεί να διαβάζουμε σαν τους αιρετικούς τη γραφή συνεχώς. Μπορεί να δεν ξέρουμε την Αγία Γραφή σαν τον διάβολο απ' έξω. Απ' έξω φαρσί. Μα ο διάβολος μένει διάβολος. Μην το ξεχνάμε ότι είναι ο πρώτος θεολόγος στον κόσμο μέσα. Γιατί αυτός είπε, τι ό,τι είπε ο Θεός, δεν ήξερε ο Αδάμ τη λέξη Θεός να τον ονομάσει, απλώς την είπε ο διάβολος που ζούσε χρόνια μαζί επάνω και έπεσε από πάνω που ήταν. Συνεπώς, δεν φτάνουμε ποτέ χωρίς να υπάρχει η πρακτική πάνω στα θέματα αυτά. Μάταια αγωνίζεται ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό. Αν δεν αποκαλύψει πρώτα, με συγχωρείτε, αν δεν απαλύψει πρώτα το ρήπο των παθών, αν δεν βγάλει από μέσα του τα αγκάθια, όσο υπάρχουν, Θεός δεν υπάρχει. Πρέπει να βγουν από μέσα τα αγκάθια και μετά θα του φανερωθεί. Και για να συμβεί αυτό, να βγάλει τα αγκάθια από ένα εξαχριωμένο εντελώς εσωτερικό κόσμο, εξαθλιωμένο το πούμε έτσι, πρέπει να γνωρίσει τι πράγμα είναι τα πάθη. Τη φύση που αποτελεί το πάθος. Δεύτερον, πρέπει να μάθει τον τρόπο που να ξεριζώνει. Τρίτον, απέναντί του πρέπει να, με τη μελέτη της γραφής, να βρει απέναντι στο κάθε πάθος που υπάρχει, ποια είναι η αρετή που υπάρχει, στο μίσος ή αγάπη, παραδείγματος χάρη.
στο φθόνο ή άμνηση κακία. Να μην βαστάς κακό σε κανέναν, ναι. Και η μακροθυμία. Και επειδή αυτό που λέμε με το στόμα είναι με το στόμα και επειδή δεν κατανοείται εύκολα, το έχω πει κι άλλη φορά, συγχωρέστε με, δάσκαλός σας δεν είμαι, όμως αυτή είναι η αλήθεια, στον ίδιο παραναμαστή και παρακάτω από τον παραναμαστή είμαι εγώ, έχουμε τον αντίπαλο και είναι είτε ο διάβολος είτε άνθρωπος και τα δύο είναι, που μας αντιμάχονται, μας αντιπαλεύουν για να μας σκλαβώσουν, να μας τυραννίσουν. Να δοκιμάσουμε, να καλέσουμε τον Κύριο, επειδή είναι όντως δυνατό το πάθος του φθόνου και οποιοδήποτε άλλο, πάθος, να βάζουμε τα γόνατα κάτω και να μνημονεύουμε το όνομα εκείνου που καταλαβαίνουμε ότι δεν μας πάει κάτω. Γιατί ζυγώνουμε κοντά τότε. Κύριε, δεν μπορώ μονάχος μου καθόλου. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω ο άνθρωπος αυτός να μπει μέσα. Να μπει μέσα, να το καταλαβαίνω σαν τουλάχιστον άνθρωπο. Τουλάχιστον άνθρωπο που αξίζει κάποιες αγάπης. Δεν γίνεται αλλιώς, μόνο με την προσευχή είναι το πράγμα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Άλλωστε για όλα η προσευχή είναι. Συνοπτικά για όλα η προσευχή είναι. Λοιπόν, και επειδή, τελειώνω εδώ, επειδή είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο το κακό, εγώ το διάβασα από το επαναλαμβάνω τώρα Ικασιανό, προσπαθώ σιγά σιγά γράφοντας, ξανά επαναλαμβάνοντας κλπ. Να μπορέσω να πιάσω κάτι από αυτά τα πράγματα, είναι πολύ μεγάλο το κακό που κάνουν τα τυραννικά πάθη στον άνθρωπο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κασιανός, αλλά μνημονεύοντας τον προφήτη Ισαΐα. Τον προφήτη Ισαΐα. Ότι ο καθένας από εμάς, λέει ο προφήτης Ισαΐας, πάνω στον εαυτό του πρέπει να κάνει τις εξής πρακτικές ενέργειες. Τις εξής πρακτικές, συγγνώμη, ενέργειες. Να ξεριζώσει, να γκρεμίσει, να καταστρέψει, να ερημώσει. Είναι άσχημες κουβέντες, Μιχάλη. Δεν είναι άσχημες, καλές είναι. Και επαναλαμβάνω. Καλές είναι, σαν τον άσωτο. Να ξεριζώσει, να γκρεμίσει, να καταστρέψει, να ερημώσει. Τα πάθη του. Να ξεριζώσει τα πάθη από μέσα. Να γκρεμίσει από μέσα αυτούς τους πύργους που, έχουν χτίσει και είναι απόρθητοι, να γκρεμίσει. Στη συνέχεια, να, αν είναι δυνατόν, να μην είναι μόνο το γκρέμισμα, αλλά εντελώς να καταστρέψει την κυριαρχία τους από τη μέση, να μεταβάλει σε έρημη σαχάρα για τα πάθη την ψυχή του. Για τα πάθη, να μην φυτρώνουν πάθη, δηλαδή. Έρημη σαχάρα, να ερημώσει. Και από εκεί και πέρα, αφού γκρεμίσει, να πιάσει να χτίσει. Να χτίσει και να φυτέψει. Χτίζεις εκεί που γκρεμίζεις και εκεί που ερημώνεις, πρέπει να κάνεις τη γη καλλιεργήσιμη για να φυτέψεις. Πρέπει να κάνεις να φυτέψεις. Αυτό σημαίνει κατά Χριστόν ζωή. Κατά Χριστόν ζωή. Και τελειώνοντας, έχω να πω αυτό το θέμα, μένει, επαναλαμβάνω, κολοβό, το πω έτσι, μας φέρνει σε φως μια άλλη πραγματικότητα που βιώνουν κάποιοι άλλοι, που δεν ξεριζώνουν μόνο τα πάθη, αλλά είδες που είδε αγγέλους ο Αβραάμ. Οι Άγιοι ζουν σε ένα τέτοιο κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει αράδα ότι άλλοι λέει την πανίστηκαν, άλλοι λέει τους πέρασαν πριγιόνι από πάνω, άλλοι ρίχτηκαν στη φωτιά, άλλοι ρίχτηκαν στα λιοντάρια, άλλοι ένα σωρό πάθη, και όμως ο Κύριος τους απολύτρωσε, λέει.
Και στο τέλος λέει, για αυτά που ακούτε, ο νου είναι άξιος ο κόσμος. Είναι αυτά που ο κόσμος δεν πρέπει να τα πιάσει, δεν αξίζει να ζήσει. Γι' αυτό τα δίνει ο Κύριος. Δεν αξίζει ο κόσμος. Λοιπόν και εμείς είπαμε για μια άλλη πραγματικότητα, για άλλους τυράννους που ίσως μας αξιώσει ο Θεός, να ζήσουμε ένα μέρος και να μην ανήκουμε στην κατηγορία «ον ουκ είναι άξιος ο κόσμος», αλλά να μας δεχθεί στον νυμφώνα του, στη βασιλεία του, στα δεξιά εκεί που πήγε και έβαλε το ανθρώπινο σώμα ο Κύριος, του Υιού του ανθρώπου, γιατί και αυτό είναι στον δρόμο, γι' αυτό να μας δεχθεί στη βασιλεία του και αυτό να είναι το τέλος του κάθε ενός ανθρώπου. Αμήν. Αμήν. Εγώ ακούω εσάς, αν θέλετε να πείτε. Το θέμα τι ήταν? Το θέμα είναι να γκρεμίσουμε από μέσα μας ό,τι κακό έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα την άξινα που θα δείχνουμε. Την άξινα μας είναι ο Κύριος. Ο Κύριος, όλο ο Κύριος. Η άξινα είναι. Η άξινα, Ιωσήφ, είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε στον Κύριο και τότε όλα γίνονται. Άρα η άξινα είναι δοσμένη, αλλά εμείς δεν την παίρνουμε στο χέρι. Αυτό το θέμα όλο. Να πω κι εγώ δύο λέξεις. Κάτι. Το ίμιση του παντός, λέει η Αγία Γραφή, είναι η αρχή. Και βλέπουμε εδώ τον άσωτο που ήταν μέσα στον παράδεισο, μέσα στη χαρά και στο θησαυρό το πνευματικό, να φεύγει και να παθαίνει όλα αυτά που είπατε εκεί. Και φυλακισμένος, δαρμένος και λοιμός από πείνα και. Αλλά το μεγάλο σημείο που πρέπει να είμαστε, γιατί όταν είναι και έρχεται του ασώτου, δίνουμε τα χέρια και έχουμε γιορτή, γιορτάζουμε όλοι. Είναι ποιο? Αυτό περιμένει ο Κύριος. Λέει, ερθόν εις τον εαυτό του, ερθόν, αναλογίστηκε, που και εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ξέρουμε το καλό και το κακό, και για να πολεμήσουμε πρέπει να έρθουμε στον εαυτό μας, να πολεμήσουμε τον εαυτό μας, και η Εκκλησία μας περιμένει, όπως ο Θεός επερίμενε τον άσον και τον αγκάλιαζε και τον έκανε πάλι λευκό σαν περιστέρι. Αν δεν γίνει αυτό, με τον εαυτό μας να παλέψουμε και να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Μάλιστα. Λέγε Τάκη. Μόνοι μας μπορούμε άρα για να ξεριζώσουμε ένα πάθος που μας βασανίζει. Μόνοι μας ποτέ. Όχι. Όχι. Χωρίς εμού δίναστε πίνδυνο. Όταν βασανίζει ο θυμός. Χωρίς το Θεό. Αν δεν είσαι σε Θεό, πώς θα σου πει? Τι να κάνω? Είναι καλό ο θυμός. Ο θυμός. Είναι καλό. Κακό. Θα παρακαλέσει το Θεό. Μόνο στην ψυχή να μπορέσει το φύγει από αυτά. Μόνο επαναλαμβάνουμε και το μεταξύ ενδέκατε να μην πάρεις αυτό που ζητάς. Δια το κακό σε τίστε. Λέει, μπορεί να ζητάς και εγώ να μην στο δίνω, γιατί το ζητάς όχι με τον τρόπο που πρέπει, αλλά με ζητάς με τρόπο κακό. Το ζόρι. Ναι, κοίταξε, ζητάς να σου βγάλει πάθος από μέσα και εσύ έχεις με τον άλλο μίσος. Δεν θα σου δώσει. Ποτέ. Δίκιο έχετε. Πώς θα το δεν σε ακούει κιόλας. Λέει, δεν θα σε ακούω όσο και να φωνάζεις. Το λέει η Γραφή και το πράγμα. Πρέπει να στρωθούμε κάτω, να κάνουμε πρέπει να κάνουμε. Να φύγουμε. Είδατε λοιπόν ότι ήρθανε όλοι, παρά το κρύο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ετήσεις ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το έθιμά σου, ως εν ουρανώ και πληθύνεις, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημείς σήμερον, και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχισι ημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς από το παντού. Διευχόμα τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Ναι, καθαρά Δευτέρα. Δεν έχω καθαρά Δευτέρα, όχι. Καθαρά Δευτέρα, όχι. Ναι, ναι. Έχουμε ένα κενό. Ναι. Την άλλη, σε πάρα πέρα. Την Δευτέρα, τι κάνεις? Καλά είσαι. Το βιβλίο. Ποιο? Το Σούτρα.
Σταμάτησε. Το δείχνει ένα άλλο. Σταμάτησε. Είναι ο Νίκος. Πάμε, άκουσα, πάμε.